συνταγή μία ώρα και 10 λεπτά, εγώ τάψα μία μισή. Γιατί μου φαινόταν συνεχώς, μου φάνηκε σαν να ήταν ομάγια. Τα είχα κάνει κι εγώ παντόφλες, σαν τα δικά σου. Δηλαδή τον ένα κιλό κιμά έβγαλα 6 μπιφτέκια. Μεγάλα όμως, χορταστικά. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Και εμένα μου φαινόταν άψητο και λέω θα τα αφήσω παραπάνω. Τα άφησα μία μισή ώρα, παιδιά, και πάλι μαλακό το μπιφτέκι διαλυότανε. Μιλάμε η γεύση από μέσα από τα λαχανικά, σας το λέω και πάλι αναστατώνομαι. Ρε, παιδιά, μπας και βρήκαμε τον άνθρωπο που μου στείλε χτες το ψάρι, το βάλα και στο Twitter. Ποιος μου στείλε αυτή την ψαρούκλα, η οποία δεν χώραγε στο φούρνο μου. Ποια Άννα, παιδί μου, να πω και να ευχαριστώ. Η Άννα το ψαροκόκαλο που πήγαμε και φάγαμε, φίλοι μου στο κερατσίνι. Γιατί δεν μου το λέει κανείς. Έβγαλα το ψάρι και το πήρα αγκαλιά σαν μωρό, έτσι το κράτησα. Είχε βάλει χαρτί επάνω, είχε γράψει. Δεν υπήρχε χαρτί. Είχε γράψει, θα σου πω μετά την ιστορία. Χρόνια πολλά. Το κατάλαβα ότι είναι για τη γιορτή μου. Λέω ωραίο δώρο. Λέω πραγματικά. Δεν έγραψε ποιος είναι. Αλλά δεν έγραψε ποιος είναι. Δεν έγραψε ποιος είναι. Μέχρι το στόμα του ψαριού άνοιξα. Λέω μπα και το έχει βάλει μέσα. Ένα δαχτυλίδι. Το ανέβασα στο Twitter. Λέω ποιος έχει μου έχει στείλει αυτό το ψάρι στο στούντιο. Λέω να τον ευχαριστήσω. Φίλη μας η Ανούλα το ψαροκόκαλο στο κερατσίνι, στη Βίκτορα Σουγκό. Να είναι καλά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, 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 πολύ ενθουσιαστήκαμε. Δεν έμπαινε στο φούρνο. Ευτυχώς να είναι καλό ψαράς μου. Του λέω κόφτο φέτες γιατί δεν μπορώ να το φάμε. Άσε που ωραία, δεν τα ξέρα πως θα το ψήνα μέσα. Ήταν πολύ βαρβά το ψάρι. Σου λέω σαν μωρό. Σήκωσα την κούτα. Πόσο ήταν αυτό, 6-7 κιλά. Δεν το είδα. Ήταν. Παιδί μεγάλο. Σε πακέτο μέσα. Χαμός. Έχω ξέρω βραδιά σήμερα.